είναι και οι αγρότες της Συμμαθίας και της Πιέριας, οι οποίοι, Αντώνη Τσολναρά, συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον κόμβο του Νησελίου, εκεί όπου βρίσκεσαι, και έχουν προγραμματίσει να προχωρήσουν και σε αποκλεισμό. Ακριβώς, Ματίνα, και σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Είχαμε πριν από λίγο μια ένταση ανάμεσα σε αγρότες και τους αστυνομικούς της Τροχέας, όταν νωρίτερα οι άνδρες της Τροχέας τους είχαν ενημερώσει ότι θα σχηματιστεί δικογραφία σε όλα τα άτομα που θα βρεθούν πάνω στο δρόμο για παρακόλληση συγκοινωνιών, με τους αγρότες να αντιδρούν όταν αντιλήφθηκαν, όπως υποστηρίζουν, έναν αστυνομικό από την ασφάλεια να τους φωτογραφίζει. Τώρα λοιπόν βλέπετε αγρότες από τρεις δήμους, τον Δήμο Πίδνας, Κολυδρού, Μαθίας και Πιερίας, να ενώνουν τις δυνάμεις τους και να κλείνουν αυτή την ώρα την Εγνατία οδό στον κόμβο του Νησελίου. Με κατεύθυνση τη Βέρεια. Βλέπετε και την εικόνα του Δημήτρη του Αλεξάκη με τους αγρότες πάνω στο δρόμο να έχουν αναρτήσει και ένα πανό στη μνήμη ενός συναδέλφου τους που έφυγε πριν από λίγο καιρό από τη ζωή σε ηλικία μόλις 38 ετών. Τους συνδέουν, όπως υποστηρίζουν, τα άγχη τα οποία ξεκινούν από το πετρέλαιο και το ρεύμα. Και όπως λένε, ο σημερινός αποκλεισμός μπορεί να έχει συμβολικό χαρακτήρα, αλλά από αύριο, αν δεν λάβουν ξεκάθαρες απαντήσεις μετά την επιστολή τελεσίγραφο, όπως χαρακτηρίζουν, προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τότε οι αποκλεισμοί αυτοί θα γίνουν πολύωροι, αλλά όχι με τα πόδια, αλλά παρατάσσοντας τα μηχανήματά τους σε όλα τα μπλόκα της Μακεδονίας. Αυτό έχουμε τώρα, αυτή την εικόνα έχουμε. Περιμένουμε σε λίγη ώρα. Έχει διάρκεια μίας ώρας ο συγκεκριμένος αποκλεισμός και από αύριο, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα δούμε πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις στον μπλόκο του Νησελίου. Αποφασίζουν και καθορίζουν ήδη τα επόμενα βήματά τους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.